Ακολουθεί εκπομπή με τοποθέτηση προϊόντων. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Express. Αφήστε τον πόνο σε μας. Η κάθε κατάσβεση, η κάθε διάσωση σε παίρνουν πίσω σε εκείνη την πρώτη στιγμή που σε έκανε να καταλάβεις ότι αυτό το επάγγελμα είναι για σένα. Αυτή η πρώτη σου ανάμνηση σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις με θάρρος, να βοηθάς, να εκπαιδεύεσαι. Αυτή και όλες σου οι αναμνήσεις σε κάνουν πυροσβέστη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας, ο καρδιολόγος κ. Θράσος Κωνσταντινίδης. Μαζί με τον γιατρό μας θα μιλήσουμε για καλοκαίρι και ανεπάρκεια καρδιάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λαζαρίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην τόσο επιτυχημένη εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί με εσάς, εσείς κάνετε την εκπομπή να την αγαπήσει ο κόσμος πραγματικά. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε και όλον τον ιατρικό κόσμο, πραγματικά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε έτσι για πολύ για την καρδούλα σήμερα, σωστά, την οποία πολλοί περιμένουν να ακούσουν πραγματικά. Γιατί είναι καλοκαίρι και θα έχουμε και προβλήματα, ίσως. Οπότε θα πρέπει να προλάβουμε, έτσι. Σωστά. Πώς επηρεάζει, γιατρέ μου, η ζέστη στις καρδιακές παθήσεις? Τώρα τους θερινούς μήνες, κυρία Λαζαρίδου μου, η καρδία αναγκάζεται να εργάζεται πιο έντονα και σε πιο μεγάλο βαθμό για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματος στα επιθυμητά επίπεδα. Για να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος, η καρδία αναγκάζεται να εργάζεται πιο έντονα, έτσι αυξάνονται οι μεταβολικές ανάγκες του οργανισμού το καλοκαίρι. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ότι σε κάποιον ασθενή που έχει πρόβλημα με την καρδία, όπως τους καρδιοπαθείς, εφόσον η καρδία αναγκάζεται πιο έντονα να εργαστεί για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματος στα επιθυμητά επίπεδα, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, ειδικά σε κάποιους ασθενείς που έχουν υποκείμενες καρδιοπάθειες. Έτσι, η καρδία εργάζεται πιο έντονα αυξάνοντας τη συχνότητα της, δηλαδή εργάζεται σε πιο ψηλούς παλμούς και πιο δυνατά για να μπορέσει να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, με ποιο τρόπο όμως αντιδρά η καρδιά μας στις υψηλές θερμοκρασίες? Πώς αντιδράσει? Η καρδιά αυξάνει την καρδιακή της συχνότητα, δηλαδή χτυπά πιο γρήγορα και αυξάνεται επίσης και η ένταση της δύναμης της συστολής της καρδίας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Επίσης, ο οργανισμός μας αντιδρά στην αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και με άλλους μηχανισμούς ομοιόστασης, έτσι ονομάζεται αυτή η φυσιολογική διεργασία του οργανισμού για να διατηρήσει τα σταθερά επίπεδα στον οργανισμό, και μέσω αγκιοδιαστολής, δηλαδή ήπιας αύξησης της διαμέτρου των αγκίων, προσπαθεί να ρίξει τη θερμοκρασία του σώματος και επίσης αποβάλλει υδρατμούς μέσω του υδρότα. Επίσης, η καρδία εργάζεται πιο γρήγορα, πιο έντονα για να ρίξει τη θερμοκρασία, και ακόμα από το αναπνευστικό σύστημα οι αναπνοές μας είναι πιο έντονες και πιο γρήγορες. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η καρδία εργάζεται περίπου 30 με 40% εντονότερα, ειδικότερα τους θερινούς μήνες. Σε μια μεγάλη μελέτη που είχε δημοσιευτεί το 2020 σε ένα έγκριτο περιοδικό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Αμερική, στο Circulation, φάνηκε ότι σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου η πιθανότητα εμφάνισης των καρδιαγκιακών παθήσεων ήταν 3 φορές περισσότερη. Άρα λοιπόν περισσότερο είναι το καλοκαίρι που παθαίνουν αυτοί και όχι το χειμώνα. Είναι διαφορετικά. Διαφορετική η κατανομή. Το χειμώνα έχουμε κάποιες άλλες καταστάσεις που προκαλούν καρδιοπάθειες. Το καλοκαίρι κάποιες άλλες καταστάσεις, όπως την αύξηση της θερμοκρασίας που κάνουν την καρδιά να λειτουργεί πιο έντονα. Το σημαντικότερο είναι ότι παρά την
απίστευτη τεχνολογική πρόοδο που έγινε στην καρδιολογία. Mm-hmm. Το έφραγμα του μυοκαρδίου και οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι ολόχρονα νούμερο ένα αιτία θανάτου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί. Έτσι, σωστά. Τώρα, να μου το ξαναπείτε αυτό. Τι συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει η υπερβολική έκθεση στον ήλιο? Υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Από και όταν λέμε υπερβολική, πόση πρέπει να είναι, δηλαδή? Αυτό δεν είναι κάτι το μετρήσιμο. Mm-hmm. Το υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι διαφορετική για τον καθένα, γιατί ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Είναι διαφορετική η έκθεση στον ήλιο, η επιπτώση που θα έχει έκθεση στον ήλιο σε ένα νεαρό υγιή άντρα, για παράδειγμα, και διαφορετική η επιπτώση που θα έχει σε έναν ενήλικα με υποκείμενη καρδιοπάθεια. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται από το καρδιαγγειακό σύστημα σε περιπτώσεις πολύ υψηλής θερμοκρασίας και παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο είναι επιδείνωση βασικά των ήδη υπάρχουσων καρδιοπαθειών. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί με θωρακικό άλγος, με επιδείνωση της δύσπνοιας, με πολύ εύκολη κόπωση, με αρρυθμίες και επίσης μπορεί να εμφανιστούν και συμπτώματα της λεγόμενης θερμοπληξίας. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να οδηγήσει στη λεγόμενη θερμοπληξία, όπου υπάρχει ζάλι, ναυτία, εμετό, στάση για λιποθυμία, πολλές φορές λιποθυμία, και αυτή η θερμοπληξία μπορεί να οδηγήσει στις ευάλωτες ομάδες, ακόμα και σε κόμμα και σε θάνατο, και είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Άρα οι υπερήλικες, οι ηλικιωμένοι, υπερήλικες, καρδιοπαθίες και ό,τι έχουν να έχει με την καρδία, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Την έκθεση στον ήλιο. Σωστά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την εμφάνιση επιπλοκών? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα τις ώρες που ο ήλιος είναι πιο καυτός, παραδείγματος χάρη τις μεσημβρινές ώρες. Να φοράμε ρούχα με ανοιχτά χρώματα, να προσπαθούμε να είμαστε σε χώρους που υπάρχουν κλιματιστικά, σε δροσερά μέρη, να αποφύγουμε τα μεγάλα και βαριά γεύματα και επίσης... Σαλάτες. Έτσι. Σαλάτες μια χαρά. Α, το προτείνετε αυτό. Βέβαια, εννοείται. Η μεσογειακή διατροφή είναι η διατροφή που προτείνουν οι κατευθυντήρες οδηγίες παγκόσμια για την καλή υγεία της καρδίας. Και επίσης, αν εμφανιστούν οποιαδήποτε από τα συμπτώματα που προαναφέραμε, οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους για να τον ενημερώσουν. Αυτοί οι γιατροί μου που έχουν στεν, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν στεν. Σωστά. Πέστε μου, αφομοιώνεται από τον οργανισμό το στεν? Για πόσα χρόνια μπορεί να, ή μπορεί να ξαφανιστεί? Πώς γίνεται αυτό? Το στεντ καταρχήν, να πούμε ότι είναι ένα μεταλλικό έλασμα. Ναι. Είναι ένα μέταλλο το οποίο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και πλέον είναι πάρα πολύ λεπτό. Τα τελευταία τεχνολογία στεντ είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά. Το στεντ ανοίγει τις αρτηρίες. Σωστά. Είναι αυτό που λέμε η αγκιοπλαστική μιας αρτηρίας, η οποία είναι είτε σοβαρά στενωμένη ή έχει αποφραχθεί. Μάλιστα. Και με το στεντ βασικά αυτό που γίνεται ουσιαστικά ανοίγει η αρτηρία, σπρώχνει τη στένωση στην αθυρωματική πλάκα και επικάθεται στις άκριες του αγκίου μας και η στένωση γίνεται πρακτικά μηδέν μετά το στέντ. Το στέντ όταν τοποθετείται σιγά σιγά επιθυλιοποιείται, όπως λέμε, δηλαδή σιγά σιγά γίνεται ένα με το αγκίο, όπως λέτε και εσείς, αφομοιώνεται. Αυτή η διαδικασία συνήθως παίρνει περίπου ένα χρόνο μέχρι να επιθυλιοποιηθεί πλήρως το στέντ. Γι' αυτό όταν κάποιος βάλει στέντ ή γίνει αυτό που λέμε η αγκιοπλαστική, συνιστούμε να παίρνει διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή παίρνει δύο φάρμακα, το ένα είναι ασπιρίνη και το άλλο είναι κάτι ανάλογο, τα οποία κάνουν το αίμα πιο λεπτό για να μην δημιουργούνται θρόμβοι, μέχρι να περάσει ένα χρονικό διάστημα και αυτό το στέντ να επιθυλιοποιηθεί, όπως λέμε. Ποιοι άλλοι μπορούν να πάρουν την ασπιρίνη? Η ασπιρίνη στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για πρωτογενή πρόληψη. Δηλαδή μπορεί να λέγαμε, ξέρεις, είσαι διαβητικός, πάρε μια ασπιρίνη. Έχεις πίεση, πάρε μια ασπιρίνη για να σε προστατεύσει. Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τη χορήγηση ασπιρίνης όταν υπάρχει λόγος. Κυρίως για δευτερογενή πρόληψη. Δηλαδή σε ασθενείς που έχουν πάθει εγκεφαλικό, σε ασθενείς που έχουν πάθει εμφράγματα. Δεν συνιστούν την ασπιρίνη ως πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά τις συνιστούν στους ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί έναν καρδιαγγειακό σύμβαμα.
Βεβαίως, οι ασθενείς που παίρνουν ήδη ασπιρίνη και έχουν παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσος, αυτούς τους ασθενείς, εφόσον δεν έχουν επιπλοκές από την ασπιρίνη, είμαστε προσεκτικοί και συνήθως δεν τους λέμε να διακόψουν την ασπιρίνη. Παρ' όλα αυτά, σε ένα νέο υγιή που μπορεί να έχει, ας πούμε, έναν παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο, όπως υπέρταση, πλέον δεν τους λέμε να πάρουν ασπιρίνη, γιατί η ασπιρίνη μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Μπορεί να έχει επιπλοκές. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι πιο πολλοί ασθενείς δεν έχουν επιπλοκές, αλλά κάποιες φορές μπορεί να επηρεάσει το στομάχι. Είναι και σωτήρια η ασπιρίνη, έτσι. Σωστά, ναι. Είναι και σωτήρια. Σωστά, ναι. Ήταν από τα φάρμακα που ήταν επανάσταση στον τομέα της ιατρικής. Το έχω ακούσει αυτό. Μαζί με τα φάρμακα της χοληστερόλης, βέβαια. Καλά, και η χοληστερόλη το ίδιο. Και τα αντιδιαβητικά. Υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία είναι έτσι. Όταν έχει χοληστερόλη, μπορεί να πάρει και ασπιρίνη. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Αλλά δεν τη δίνουμε, όπως σας είπα πριν, προληπτικά. Δηλαδή, αν ένας ασθενής έχει χοληστερόλη και δεν έχει υποστεί κάποιον καρδιαγγειακό σύμπτωμα, πλέον δεν χορηγούμε ασπιρίνη σαν πρόληψη. Αντίθετα, προσπαθούμε να κατεβάσουμε τη χοληστερόλη στα επιθυμητά επίπεδα για τον κίνδυνο που έχει ο συγκεκριμένος ασθενής. Γιατί κάθε ασθενής είναι εξατομικευμένη περίπτωση. Είναι διαφορετικός ο ασθενής που έχει υποστεί ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό, διαφορετικός ο ασθενής που είναι ένας υγιής πενιντάρης που γυμνάζεται. Είναι διαφορετικοί στόχοι που έχουμε για τη χοληστερόλη για τον καθένα από αυτούς τους ασθενείς. Πόση χοληστερόλη, γιατρέ, πρέπει να έχεις, Εξαρτάται από τους παράγοντες κινδύνου που έχει ο κάθε ασθενής και από το προφίλ του κάθε ασθενή. Παραδείγματος χάρη, οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν κακή χοληστερόλη, δηλαδή την LDL χοληστερόλη, κάτω του 55 σε ασθενείς που έχουν πάθει κάποιον καρδιαγγειακό σύμπαμα, όπως παραδείγματος χάρη έφραγμα ή εγκεφαλικό. Αλλά στους ασθενείς που δεν έχουν κανέναν παράγοντα κινδύνου, θέλουμε την κακή χοληστερόλη κάτω από περίπου 100 με 115. Είναι διαφορετική η στόχη μας ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενή. Σε γενικές γραμμές όμως, συγγνώμη να σας διακόψω, σε γενικές γραμμές αυτό που είναι πιο σημαντική είναι η κακή χοληστερόλη και οι κατευθυντήριες οδηγίες σαν οδηγό θεραπείας για τις καρδιαγγειακές παθήσεις έχουν την κακή χοληστερόλη, γιατί η κακή χοληστερόλη και οι υπότυποι της φαίνεται ότι σχετίζονται πιο ισχυρά με καρδιαγγειακά συμβάματα σε σχέση με την καλή. Γιατί πολλές φορές στο ιατρό μας λέει κάποιος, μα γιατρέ μου, η κακή μου είναι ψηλή, αλλά η καλή μου είναι και εκείνη ψηλή και γι' αυτόν αυτό ισοβαθμίζει. Αυτό ισχύει ως έναν βαθμό, αλλά οι πιο ισχυροί παράγοντες κινδύνου είναι η κακή χοληστερόλη και οι υπότυποι της. Και αυτός είναι ο στόχος. Εκείνη που έχει 115. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος της. Ναι, η κακή χοληστερόλη, η LDL. Αυτός είναι ο στόχος της θεραπείας μας στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Και όχι η καλή. Η καλή θέλουμε να είναι ψηλή. Βοηθάει να είναι ψηλή. Και ανεβαίνει με την άσκηση, με ξηρούς καρπούς. Κάποιες φορές μπορεί να ανέβει. Αλλά ο στόχος της θεραπείας μας με βάση τις κατευθύνσεις οδηγίες είναι η κακή χοληστερόλη. Κακή χοληστερόλη. Και αυτή προέρχεται από πάρα πολλά και τρόφιμα και έτσι. Σωστά. Ειδικά η τροφή. Σωστά. Από κορεσμένα λιπαρά οξέα, κόκκινο κρέας, κακή διατροφή. Γάλα. Βούτυρο. Σωστά, τα τυροκομικά. Τυροκομικά. Γενικά, όπως σας είπα και πριν, οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη δική μας διατροφή, τη μεσογειακή διατροφή για την καλή υγεία της καρδίας, για τη μείωση της χοληστερόλης, για τη μείωση της πίεσης. Δηλαδή φρούτα, λαχανικά, όσπρια, σαλάτες, όπως είπατε πριν, από κρέας να προτιμούμε το κοτόπουλο. Τόνος με σαλάτα, να όλα αυτά. Μια χαρά, το αυγό. Για το αυγό υπάρχουν διάφορες μελέτες, οι οποίες διείστανται. Το αυγό περιέχει, όπως ξέρετε, τον γκρόκο, ο οποίος περιέχει είναι πλούσιος σε βιταμίνες, είναι πολύ ωφέλιμος. Παρ' όλα αυτά, ο κρόκος έχει και χοληστερόλη. Γι' αυτό, παρόλο που έγιναν διάφορες μελέτες, δεν έχουν καταλήξει ακόμα ποια είναι η επιθυμητή ποσότητα αυγών που πρέπει να λαμβάνει κάποιος για την καλή υγεία της καρδίας. Γενικά, μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν ότι είναι καλό να λαμβάνει κάποιος μέχρι 3 κρόκους την εβδομάδα περίπου. Ασπράδια φυσικά είναι πρωτεΐνη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το καλύτερο είναι το άσπρο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και ο κρόκος είναι πολύ ωφελήμος, αλλά έχει λιπίδια. Ναι. Τι άλλο πρέπει να προσέχουν οι καρδιοπαθείς το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι, όπως είπα πριν, ένας από τους μηχανισμούς με τους οποίους η καρδία διατηρεί τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα είναι μέσω αγγειοδιαστολής
των αγγείων, δηλαδή τα αγγεία προσωρινά μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η διάμετρος τους για να ανταπεξέλθει η καρδία στις αυξημένες ανάγκες του οργανισμού. Αυτή η αγγειοδιαστολή κάποιες φορές μειώνει την πίεση το καλοκαίρι, μειώνει την αρτηριακή πίεση. Έτσι, πολλοί ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα για την υπέρταση το καλοκαίρι παρουσιάζουν πολύ χαμηλές πιέσεις και τώρα είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτές τις μέρες να έχουν χαμηλή πίεση. Γιατί, όπως είπαμε πριν, ο οργανισμός αντιδρά με αγγειοδιαστολή. Η αγγειοδιαστολή κάνει υπόταση, δηλαδή ρίχνει την πίεση. Έτσι, οι ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για την υπέρταση μπορεί να εμφανίζουν τώρα χαμηλή πίεση τους θερινούς μήνες. Έτσι, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να μεταβάλουμε ελαφρώς τις δοσολογίες των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης, το καλοκαίρι, λόγω των αυξημένων υγρών που χάνουμε, λόγω της ζέστης, πολλοί ασθενείς που λαμβάνουν διουρητικά πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην πάθουν αφυδάτωση. Γι' αυτό πάντα συνιστούμε νερό. Μια ανισορροπία. Να προσέχουμε και τους ηλικιωμένους γι' αυτό. Το νερό. Πάντα συνιστούμε την πρόσληψη νερού και να υπάρχει ένα ισοζύγιο μεταξύ των προσλαμβανόμενων και των αποβαλλόμενων υγρών. Ναι, το νερό είναι σωτήριο. Σωστά. Νομίζω είναι κάτι το οποίο είτε υγιήσεις είτε δεν είσαι υγιής, είτε ό,τι έχεις δεν έχεις, το νερό είναι must, σωστά, που λέμε. Σωστά. Έτσι. Και για την ομορφιά. Για όλα. Τα νεφρά καθαρίζουν τα πάντα. Ναι. Τώρα, ακούμε συχνά τον όρο καρδιακή ανυπάρκεια, γιατρέ. Ναι. Τι είναι η καρδιακή ανυπάρκεια? Και αυτό είναι αρκετά σοβαρό. Ναι, η καρδιακή ανυπάρκεια βασικά είναι ένα σύνδρομο από συμπτώματα και σημεία, τα οποία προέρχονται από την αδυναμία της καρδιάς να εξωθήσει το περιεχόμενο της, δηλαδή το αίμα, στο ρυθμό που το χρειάζεται ο οργανισμός. Δηλαδή, είτε η καρδία αδυνατεί να εξωθήσει το περιεχόμενο της, δηλαδή είναι πιο αδύναμη, είτε επέρχονται κάποιες μεταβολές στη χαλάρωση της καρδιάς, στον τρόπο που γεμίζει η καρδία με αίμα και πάλι εμποδίζεται η πλήρωση των ιστών με αίμα και επέρχονται κάποια σημεία και συμπτώματα τα οποία ονομάζουμε καρδιακή ανυπάρκεια. Καρδιακή ανυπάρκεια, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Είναι σοβαρό. Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι σημαίνει καρδιακή ανυπάρκεια, πρέπει να εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί μια φυσιολογική καρδιά. Η καρδιά είναι μια αντλία η οποία στέλνει το αίμα σε όλα τα μέρη του σώματος για να πάρουν το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά τους. Αυτό γίνεται μέσω της αριστερής κοιλίας της καρδίας, που είναι ο κύριος μυς της καρδίας. Έτσι η καρδία συσπάται, χτυπά και στέλνει το αίμα σε όλα τα μέρη του σώματος. Στη συνέχεια το αίμα επιστρέφει φτωχόν πλέον σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά πίσω στη δεξιά πλευρά της καρδίας και πάει στους πνεύμονες για να επανοξυγονωθεί. Και από τους πνεύμονες πάει πίσω στην καρδία και πάλι ξεκινά ένας νέος καρδιακός κύκλος που χτυπά πάλι η καρδιά, συσπάται και στέλνει το αίμα σε όλα τα μέρη του σώματος. Άρα για οποιοδήποτε λόγο η καρδία αδυνατή να στείλει το αίμα στα διάφορα μέρη του σώματος στο ρυθμό που το χρειάζεται, το αίμα εμφανίζεται αυτό που λέμε η καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία είναι μια μορφή παράλυσης, έτσι. Όταν χάσει τη δύναμη της η καρδία, η ασθένεια αυτή μπορεί σε πολύ μικρή προσπάθεια να έχουν πολύ εύκολη κόπωση. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Α, να μην μπορούν να βγουν σκάλες. Έχει διάφορα συμπτώματα και διάφορα σημεία η καρδιακή ανεπάρκεια, ένα από τα οποία είναι και η πολύ εύκολη κόπωση. Η μαρμαρική τι είναι? Η κολπική μαρμαρική είναι ένα είδος αριθμίας. Η κολπική μαρμαρική είναι ένα είδος αριθμίας. Η κολπική μαρμαρική με τα χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι μια από τις αιτίες της καρδιακής ανεπάρκειας και οι αριθμίες. Στην κολπική μαρμαρική είναι βασικά μια διατεραχή του ρυθμού που η καρδία εργάζεται συνήθως πολύ γρήγορα και άναρχα και άριθμα. Προέρχεται από τη λέξη μαρμέρο που σημαίνει τρεμοπέζω, γιατί οι κόλποι της καρδίας δεν συσπώνται φυσιολογικά. Ουσιαστικά τρεμοπέζουν και η καρδία χάνει το φυσιολογικό ρυθμό της. Η κολπική μαρμαρική, ο λόγος που ασχολούμαστε με την κολπική μαρμαρική και της δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τις υπόλοιπες αριθμίες, είναι γιατί αποτελεί
κυρίων προδιαθεστικών παράγοντα εγκεφαλικών επεισοδίων. Η μαρμαργή. Σωστά, ναι, η μαρμαργή. Ο λόγος είναι γιατί, όπως σας είπα πριν, οι κόλποι της καρδίας συσπώνται άριθμα και άναρχα, σαν να τρεμοπαίζουν, χάνουν τη φυσιολογική συσπαστικότητα. Έτσι, το αίμα κάποιες φορές λιμνάζει σε αυτές τις περιοχές και δημιουργούνται αυτό που λέμε θρόμβοι. Έτσι, η καρδία καθώς συσπάται, μπορεί, αν δημιουργηθεί κάποιος θρόμβος, έτσι όπως αντλεί η καρδία το περιεχόμενο και το στέλνει σε όλα τα μέρη του σώματος, μπορεί ένας θρόμβος να φύγει από την καρδία και να εμβολιστεί κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη στον εγκέφαλο και να κάνει εγκεφαλικά επεισόδια. Έτσι, οι ασθενείς που έχουν κολπική μαρμαργή έχουν ένδειξη να λαμβάνουν κάποια φάρμακα τα οποία ονομάζονται αντιπυχτικά, που είναι παρόμοια με την ασπρίνα, αλλά νεότερης γενιάς. Κάνουν θέμα πιο λεπτό, ώστε να προλαμβάνουν τη δημιουργία αυτών των θρόμβων που λέγαμε πριν. Είναι επικίνδυνη και η μαρμαρική, λοιπόν. Επίσης, οι αρρυθμίες, έτσι, γιατρέ. Ναι. Πότε πρέπει να τρέξει κάποιος αυτές τις αρρυθμίες? Έχει πάρα πολλές. Οι αρρυθμίες είναι από τις πιο συχνές αιτιολογίες που προσέρχεται κάποιος για βοήθεια στο ιατρείο μας ή να πάει στο νοσοκομείο. Ναι. Είναι ένα ενοχλητικό αίσθημα, το περιγράφουν σαν αίσθημα μπαλμών. Κάποιες φορές, ναι, οι ασθενείς λένε ότι νιώθω την καρδία μου να χτυπά, την ακούω να χτυπά πιο έντονα, την νιώθω να χτυπά πιο γρήγορα, νιώθω ένα φτερούγισμα, λένε, ή κάποιες φορές μπορεί να λένε ότι νιώθω ότι η καρδία μου χτύπησε, σταμάτησε και ξαναξεκίνησε. Αυτά είναι κάποια από τα συμπτώματα που μας περιγράφουν οι ασθενείς στο ιατρείο για να περιγράψουν τα είδη των αρρυθμιών. Οι αρρυθμίες υπάρχουν διάφορα είδη. Είναι μια γενικότερη ομπρέλα που περιλαμβάνει τις αρρυθμίες τις οποίες η καρδία χτυπά αργά, δηλαδή προκαλείται βράδυ καρδία, και τις αρρυθμίες τις οποίες η καρδία χτυπά γρήγορα, δηλαδή προκαλείται τάχη καρδία. Αυτά όλα είναι κάτω από την ομπρέλα των αρρυθμιών. Βέβαια, στο ιατρείο έχουμε πάρα πολλά μέσα πλέον για να διαγνώσουμε τις αρρυθμίες και για κάθε αρρυθμία είναι ξεχωριστή η θεραπεία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είδους αρρυθμία έχει ο καθένας, αν είναι επικίνδυνη και αν χρειάζεται θεραπεία. Γιατρέ μου, πολύ ωραία τα λέτε. Πραγματικά πολύ ωραία. Νομίζω θα θέλουμε ακόμα μια εκπομπή. Παρόλο τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά που ήρθατε σήμερα, γιατί είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι μας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Σε λίγο και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, πάμε. Καλώς ορίσατε και πάλι στην εκπομπή μας, αυτή την υπέροχη εκπομπή, γιατί μιλάμε για το πιο όμορφο όργανο του ανθρώπου. Τι? Η καρδούλα. Η καρδούλα χτυπά και για έρωτα, η καρδούλα χτυπά και για ασθένεια, η καρδούλα παντού. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε μαζί με τον γιατρό μας, τον Θράσο τον Κωνσταντινίδη, να μας πει πολύ περισσότερα και για την ανεπάρκεια, γιατρέ μου, ακόμη. Θέλω να μου πείτε ορισμένα πράγματα. Να συνεχίσετε για την ανεπάρκεια. Η καρδιακή ανεπάρκεια, όπως είπαμε πριν, είναι η αδυναμία της καρδίας να εξωθήσει το περιεχόμενο που χρειάζεται, το περιεχόμενο της στο βαθμό που το χρειάζεται ο οργανισμός. Έχει διάφορα αίτια η καρδιακή ανεπάρκεια. Το συχνότερο από αυτό είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η στεφανιαία νόσος, όπως λέμε. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι κλείνει ή υπάρχει σοβαρή στένωση σε κάποια από τις αρτηρίες της καρδίας, σε κάποια από τις αρτηρίες που δίνουν το αίμα στην καρδία για να λειτουργεί η καρδία φυσιολογικά. Έτσι, κάθε αρτηρία της καρδίας ματώνει διαφορετικό τμήμα της καρδίας και όταν αποφραχθεί ή υπάρχει σοβαρή στένωση σε μια από τις αρτηρίες της καρδίας, ένα κομμάτι του μυοκαρδίου, του μη της καρδίας, αρχίζει να νεκρώνεται γιατί δεν λαμβάνει επαρκώς το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, καθώς κάθε ώρα που περνάει, ο ασθενής χάνει μη της καρδίας, γιατί αρχίζει να νεκρώνεται ο μη της καρδίας. Είναι γι' αυτό που ακούμε, κάποιες φορές που λένε πέρασε έμφραγμα και έπαθε ζημιά η καρδία του, που λέμε.
Ναι. Είναι αυτό, ότι μειώνεται η δύναμη της καρδίας, mm-hmm. Οδηγείται ο ασθενής σε καρδιακή ανεπάρκεια και μετά αυτή η ζημιά είναι πολύ πιο δύσκολο να αναπληρωθεί, να επιστρέψει στην φυσιολογική της κατάσταση. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμο, εάν κάποιος νιώθει ότι έχει συμπτώματα εμφράγματος μυοκαρδίου, όπως πολύ δυνατόν πόνο, στο στήθος. Και πίσω. Κάποιες φορές, ναι, οι ασθενείς λένε ότι είναι τόσο έντονο το βάρος, σαν να τους πατά ελέφαντας. Πολλές φορές τόσο, μπορεί τόσο, να... τόσο δυνατό. Ναι, κάποιες φορές μπορεί να αντανακλά στο αριστερό άνω άκρο, κάποιες φορές στο τράχυλο, στην κάτω γνάθο, κάποιες φορές και πίσω, όπως σωστά αναφέρατε, η κυρία Λαζαρίδου μου. Έχω ακούσει, ναι. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο, αν κάποιος έχει οποιαδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, να πάει αμέσως σε έναν κέντρο που διενεργούν πρωτογενή αγκιοπλαστία, όπως τα νοσοκομεία μας, για παράδειγμα. Ναι. Γιατί όσο πιο γρήγορα γίνει η αγκιοπλαστική, ναι, ναι, μπει εκείνο το stent που λέγαμε το πριν, stent, τόσο πιο γρήγορα λιτώνει, ανοίγει η αρτηρία και αρχίζει η επανεμάτωση του μυ της καρδίας. Το αίμα, ναι. Αλλά όταν περάσουν πολλές ώρες, mm-hmm. μπορεί ο μυς να αρχίσει ήδη να νεκρώνεται και να επέλθει αυτό που λέμε καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία έχει διαφορετικούς φυσικά βαθμούς καρδιακής ανεπάρκειας. Όσο πιο μεγάλο τμήμα του μυοκαρδίου χάσει, ναι, ο ασθενής, τόσο πιο σοβαρό είναι. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής μπορεί να πάει γρήγορα στο νοσοκομείο, να διορθωθεί το αγκιόν και να μην επηρεαστεί καθόλου. Άρα, όποιος νιώσει αυτόν τον πόνο, τον δυνατόν, μπροστά και πίσω, θα ακριβώς πρέπει αμέσως να πάει στο νοσοκομείο. Αμέσως θα πάει στο νοσοκομείο. Ναι. Αν πάει σε ένα ιατρείο, όπως το καρδιολογικό ιατρείο, ναι, θα χάσουμε χρόνο. Το καλύτερο είναι να πάει σε ένα κέντρο που μπορεί να διενεργηθεί πρωτογενής αγκιοπλαστικού, ώστε αν έχει έμφραγμα ο ασθενής, δηλαδή να εκείνη την ώρα να κάνει τον καθετηριασμό, τον λεγόμενο καθετηριασμό που λέμε, ναι, ναι, καθετηριασμό, που είναι η διαδικασία που βλέπουμε με τα αγκιά της καρδίας, και να τοποθετηθεί το stent για να μην οδηγηθεί ο ασθενής σε αυτό που λέμε καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια, η πιο σοβαρή επιπλοκή του εμφράγματος δεν είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, είναι ο θάνατος. Και το έμφραγμα είναι πρώτη αιτία, ναι, 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 θανάτου, ναι, παγκόσμια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, αν κάποιος έχει αυτά τα συμπτώματα, να πάει στο νοσοκομείο. Είναι χαρακτηριστικό το ότι κατά την περίοδο του κορονοϊού, ναι, που είχαμε τόσους πολλούς θανάτους από κορονοϊό, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και πάλι ήταν πρώτη αιτία θανάτου. Γιατί ασθενείς μπορεί να είχαν σοβαρό πόνο στο στήθος και φοβόντουσαν να πάει στο νοσοκομείο λόγω του κορονοϊού, ναι, και πολλοί ασθενείς δυστυχώς απεβίωναν στο σπίτι μόνοι τους από άλλες αιτίες, όπως εμφράγματα μυοκαρδίου. Εκείνος που έβαλε, ναι, στεν, γιατρέ μου, μπορεί να ξαναπάθει αυτό το... Φυσικά. Φυσικά, το stent είναι μια λύση η οποία ουσιαστικά διορθώνει, ναι, το αγκείο. Αλλά αν δεν είμαστε προσεκτικοί με τους παράγοντες κινδύνου, μάλιστα, μπορεί και στο μέλλον... Και οι παράγοντες κινδύνου ποιοι είναι αυτοί. Πέστε μας για αυτούς που βάλα στεν. Οι παράγοντες κινδύνου, ρωτήσε για, ναι, οι παράγοντες κινδύνου είναι ήδη για όλους μας. Ναι, ναι. Είναι το κάπνισμα, μάλιστα, είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η χοληστερόλη, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία. Αυτοί είναι οι παράγοντες κινδύνου, τους οποίους που πρέπει να προσέχουμε πιο πολύ. Σε ένα ιατρείο, ας πούμε στο καρδιολογικό ιατρείο, mm-hmm. αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να ρυθμίσουμε όλους τους παράγοντες κινδύνου, έτσι, για να κάνουμε σωστή πρόληψη. Επίσης η άσκηση βοηθάει πάρα πολύ. Όταν λέτε άσκηση είναι σε υπερήλικες, τι μπορούν να κάνουν, βάδισμα, το βάδισμα, ναι, φαντάζομαι. Οι κατευθυντήριες οδηγίες, ναι, για την καλή υγεία της καρδιάς συστήνουν 150 με 300 λεπτά αερόβιας άσκησης σε μέτρια ένταση την εβδομάδα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα περπάτημα. Ένα περπάτημα. Γενικά όμως... Καθημερινώς. Περίπου 150 λεπτά την εβδομάδα. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να πάει 5 φορές την εβδομάδα από 30 λεπτά, παράδειγμα. Εμείς λέμε, όσο κάνεις είναι καλό. Καλό. Και ό,τι κάνεις είναι καλό. Κάποιος μπορεί να μην του αρέσει να περπατά. Μπορεί να του αρέσει ο χορός. Κάποιον μπορεί να του αρέσει το κολύμπι. Mm-hmm. Γενικά, συστήνουμε, κολύμπι, ναι. Ναι, γενικά συστήνουμε οποιαδήποτε μορφή άσκησης, κυρίως αερόβιας άσκησης, στους οποίους ανεβαίνουν οι παλμοί και εργάζεται η καρδιά λίγο πιο έντονα, mm-hmm. Να γίνεται ό,τι αρέσει στον καθένα, και αυτό έτσι είναι και πιο εύκολο για να το διατηρήσει μακροπρόθεσμα. Γιατί αν κάνεις μια άσκηση απλά για να κάνεις άσκηση που δεν σε ικανοποιεί, mm-hmm. Νομίζω σύντομα... Μου άρεσε το χορός. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ό,τι αρέσει, ναι, στον καθένα. Φτάνει να κάνουμε κάτι, να μην καθόμαστε. Ναι, στον καναπέ. Ναι, ναι.
Ποια είναι τα συμπτώματα που είναι και σημεία της καρδιακής ανεπάρκειας? Η καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζεται πολλές φορές με δύσπνοια. Ναι. Η δύσπνοια μπορεί να είναι είτε στην εύκολη κόβωση, στη μικρή προσπάθεια δηλαδή να κάνει κάποια προσπάθεια την οποία προηγουμένως έκανε και δεν είχε καθόλου συμπτώματα για να εμφανιστεί δύσπνοια, είτε την ώρα της κατάκλυσης, δηλαδή την ώρα που θα πάει ο ασθενής να ξαπλώσει, να κοιμηθεί, λόγω του ότι υπάρχει υπερφόρτωση με υγρά σε αυτές τις περιπτώσεις της καρδιακής ανεπάρκειας. Κατά την κατάκλυση, τα υγρά λόγω βαρύτητας έρχονται προς τα πίσω και μπορεί να δημιουργήσουν αυτό που λέμε δύσπνοια τύπου ορθόπνοια. Δηλαδή, μόλις ξαπλώσει ο ασθενής πίσω, νιώθει δύσπνοια. Και αυτό το αντιμετωπίζει βάζοντας και άλλα μαξιλάρια. Πολλές φορές ρωτάμε τους ασθενείς πόσα μαξιλάρια χρειάζεσαι για να κοιμηθείς. Δύο, εγώ. Μπορεί να μας πούν δύο. Μπορεί να μας πούν ένα. Μπορεί να μας πει χρησιμοποιούσα δύο, αλλά τώρα θέλω τέσσερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας προβληματίσει. Θα πει γιατί τώρα, ίσως να επιδεινώθηκε η καρδιακή του ανεπάρκεια. Πολλές φορές υπάρχει και ένα άλλο είδος δύσπνοιας, υπάρχει μια νυχτερινή δύσπνοια. Σε αυτήν την δύσπνοια οι ασθενείς κοιμούνται, είναι μια χαρά, και μετά από ένα-δύο ώρες τρώνε και πάλι ξυπνούν γιατί δεν αναπνέουν καλά. Αυτά είναι, αναπνοή. Αυτά είναι σημάδια δύσπνοιας που σχετίζονται με καρδιακή ανεπάρκεια. Τα άλλα συμπτώματα που συχνά, τα συχνότερα άλλα συμπτώματα είναι, όπως σας είπα πριν, η πολύ εύκολη κόπωση, η αδυναμία δηλαδή να διενεργήσει όλα αυτά που έκανε προηγουμένως. Να τα κάνει μετά την καρδιακή ανεπάρκεια και επίσης τα ειδήματα. Ειδήματα στα κάτω άκρα, ειδήμα στην κοιλιά, ο λεγόμενος ασκήτης και σε απότερο στάδιο ειδήμα στους πνεύμονες. Αυτό είναι το πνευμονικό ειδήμα, βασικά που υπάρχει εξείδηση των υγρών στους πνεύμονες και εμποδίζει τον ασθενή από το να αναπνεύσει σωστά. Έτσι, στην καρδιακή ανεπάρκεια έχουμε υπερφόρτωση με υγρά, γιατί το αίμα αδυνατεί να. Άρα γίνεται και εξέταση στους πνεύμονες. Βέβαια, πάντα σε όλες τις σε κάθε ασθενή. Να στείλουμε και του γιατρού μας, του Ζαχαριάδη. Σε κάθε ασθενή που θα έρθει στο ιατρείο, θα τον εξετάσουμε φυσικά και θα ακούσουμε και τους πνεύμονες του. Τους πνεύμονες. Που είναι ένα μεγάλο, ειδικά μετά το COVID, γιατρέ. Είναι, βέβαια, υπάρχουν πρέπει όλοι να εξεταστούν. Πάρα πολλοί ασθενείς που υποφέρουν. Ναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι δήματα στα κάτω άκρα, δηλαδή αυτά τα φουσκώματα στα πόδια, μπορεί να υπάρχουν, μπορεί να συμβαίνουν και για άλλους λόγους. Δεν είναι πάντα καρδιολογική. Το ουρικό οξύ το κάνει ήδη μα στο ένα πόδι μόνο. Σε ένα όχι πόδι, και στα δύο ναι, και ναι, σε μια άποψη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, φουσκώματα και στα δύο πόδια έχουν και ασθενείς που έχουν πρόβλημα με ανεφρά, ασθενείς που έχουν κάποιες παρενέργειες από φάρμακα, όπως κάποια φάρμακα που δίνουμε για την υπέρταση, η αμλοδιπίνη, η φελοδιπίνη. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά για την υπέρταση, τα οποία το καλοκαίρι, όπως είπαμε πριν, έχουν πιο έντονες παρενέργειες, αν έχουν. Συνήθως δεν έχουν παρενέργειες, αλλά αν έχουν, κάποιες φορές το καλοκαίρι είναι πιο έντονες. Αυτά είναι τα φάρμακα που δρούν μέσω αγκιοδιαστολής, όπως λέγαμε πριν για την αγκιοδιαστολή που κάνει ο οργανισμός. Αυτά είναι τα φάρμακα όπως η αμλοδιπίνη, η φελοδιπίνη. Αυτά δρούν μέσω αγκιοδιαστολής και μειώνουν την πίεση. Έτσι, τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή επέρχεται αγκιοδιαστολή λόγω της ζέστης, αυτά τα φάρμακα μπορεί να εμφανίσουν πιο έντονες παρενέργειες. Έτσι, τα φουσκώματα στα πόδια μπορεί να είναι πιο έντονα σε αυτούς τους ασθενείς. Και αυτό μπορεί να είναι παρενέργεια του φαρμάκου και όχι κάποιο πρόβλημα της καρδιάς. Γι' αυτό είναι καλό όποιος έχει παρόμοια συμπτώματα να επικοινωνήσει με τον γιατρό του, να τον καθοδηγήσει σε αυτά τα. Μπορεί να διορθωθεί η αδυναμία, η αδύνατη καρδιά. Κάποιες φορές μπορεί να βελτιωθεί, κάποιες φορές όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, όταν πάθει κάποιος αυτό που λέμε τη φλεγμονή της καρδιάς, τη μυοκαρδίτιδα, μπορεί στα αρχικά στάδια, όταν η καρδιά φλεγμένη, να αδυνατήσει και να δούμε ότι η καρδιά είναι πιο αδύναμη. Και μετά με την κατάλληλη αγωγή να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, όταν υποχωρήσει η φλεγμονή. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις εμφράγματος μυοκαρδίου, τις πρώτες μέρες ή τους πρώτους μήνες, εκείνα τα σημεία τα οποία είχε. Δέχονταν αιμάτωση από την αρτηρία η οποία είχε αποφραχθεί, μπορεί να φαίνονται ότι υπολειτουργούν και με τον καιρό να ανακάμψουν. Αλλά κάποιες φορές, αν επέλθει μόνιμη βλάβη στο μήνυμα της καρδίας, εκεί σχηματίζεται αυτό που λέμε ουλή, η νόδη συστός, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ναι, αλλά υπάρχουν σήμερα κάποια φάρμακα τα οποία αποδεδειγμένα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και αυξάνουν την επιβίωση στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Έτσι, σε αυτούς τους ασθενείς που βλέπουμε αυτή την καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία δεν μπορεί, πιστεύουμε ότι
δεν μπορεί να επανέλθει φαρμακευτικά, δίνουμε κάποια εξειδικευμένη αγωγή για να τους βοηθήσουμε να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε με την καρδιακή ανεπαρκεια. Βλέπετε περισσότερο άντρες ή γυναίκες για την καρδιά? Συνήθως σε... Είναι αντρικό προνόμιο, πιστεύω, περισσότερο. Ναι, στις πιο μικρές ηλικίες οι άντρες είναι πιο επιφοβοί για καρδιακές παθήσεις. Ναι, αυτό συμβαίνει βασικά γιατί υπάρχει η καρδιοπροστατευτική θεωρία στις γυναίκες μέσω των ορμονών. Την περίοδο. Θεωρείται σωστά. Και όταν γίνει εμμηνόπαυση όμως. Όταν γίνει εμμηνόπαυση μετά πρόβλημα. Αρχίζουν οι γυναίκες και έχουν πρόβλημα. Μετά σε κάποια φάση ισοδυναμούν οι καρδιακές παθήσεις στις γυναίκες και στους άντρες και σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι ίσως και πιο σοβαρές οι καρδιακές παθήσεις στις γυναίκες. Γιατί πολλές φορές οι γυναίκες εμφανίζονται με άτυπα συμπτώματα. Δεν εμφανίζονται με τα τυπικά συμπτώματα. Έτσι, κάποιες φορές μπορεί οι καρδιακές παθήσεις να διαλάθουν της προσοχής στις γυναίκες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες επιπλοκές. Θυμάστε πριν που λέγαμε για τον πόνο στο στήθος, ότι μπορεί να είναι δυνατός. Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς θα σας ρωτούσα, ποιες εξετάσεις μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση? Είναι καλό να επισκεφτείτε τον γιατρό σας ή τον καρδιολόγο σας, να σας κάνει μια απλή εξέταση για χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Οι εξετάσεις που κάνουμε στο ιατρείο συνήθως περιλαμβάνουν το ιστορικό, δηλαδή μιλάμε με τον ασθενή να καταλάβουμε έχει συμπτώματα, δεν έχει συμπτώματα, ποιο είναι το ιστορικό του, έχει η οικογένεια του ιστορικό. Είναι πολύ σημαντικό το οικογενειακό ιστορικό, γιατί συνήθως, οι παθήσεις της καρδίας συνήθως είναι γονιδιακές, ειδικά οι παθήσεις των αρτηριών της καρδίας. Και μετά θα εξετάσουμε τον ασθενή, η φυσική μας εξέταση, με οστιτοσκόπιο, να μετρήσουμε την πίεση, να κάνουμε ένα καρδιογράφημα, να δούμε το ρυθμό της καρδίας και άλλα πράγματα, γιατί κάποιος μπορεί να έχει αριθμίες και να μην τις αντιλαμβάνεται. Αλλά εμείς να τις δούμε στον έλεγχο. Υπάρχουν και ασθενείς που έχουν αριθμίες και δεν τις καταλαβαίνουν. Ή κάποιος μπορεί να πέρασε κάτι από την καρδία και να μην το κατάλαβε. Παραδείγματος χάρη, οι διαβητικοί ασθενείς, στους οποίους επηρεάζονται οι νευρικές απολύξεις που νευρώνουν την καρδία, κάποιες φορές μπορεί να περάσουν αυτό που λέμε σιωπηλό έμφραγμα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε σε μια απλή εξέταση, σε ένα απλό. Όπως και πολλά εγκεφαλικά, καμιά φορά είναι μικρά εγκεφαλικά που δεν το καταλαβαίνει κανείς. Μπορεί, ναι. Ή παροδικά εγκεφαλικά, μπορεί να διαρκέσουν μικρότερο των 24 ώρων. Έτσι, μπορεί να κάνουμε ένα καρδιογράφημα το οποίο μας δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Και στη συνέχεια, αυτά που κάνουμε στο ιατρείο, μπορεί να κάνουμε περιχογράφημα καρδιάς για να δούμε την καρδιά σαν όργανο, να δούμε τη δύναμη της, τις διαστάσεις της. Βεβαίως. Τις βαλβίδες, την αορτή. Η αορτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί η αορτή είναι η πιο μεγάλη αρτηρία του σώματος. Είναι η αρτηρία αυτή που κάποιοι έχουν αυτό που λέμε το ανέβρισμα. Έχει ρήξει ανεβρίσματος που λένε συχνότερα. Είναι στην αορτή. Η αορτή ξεκινά από το θώρακα και πάει κάτω μέχρι την κοιλία. Οπότε είναι σημαντικός ο έλεγχος της αορτής. Ναι, αυτό το βλέπουμε στο ιατρείο με μια απλή εξέταση. Και μετά, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να ελέγξουμε τις καροτίδες. Οι καροτίδες είναι μεγάλες αρτηρίες που παίρνουν το αίμα από την καρδία στον εγκέφαλο. Επειδή είναι μεγάλες αρτηρίες, μπορούμε με το ultrasound να δούμε στο εσωτερικό τους. Έτσι, παίρνουμε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των αγγείων μας. Παραδείγματος χάρη, ένας νέος 50ης, ο οποίος έχει ήπια αυξημένη χοληστερόλη. Και εξετάσουμε τις καροτίδες του και δούμε ότι οι καροτίδες του αρχίσαν και έχουν κάποιου βαθμού στενώσεις. Ναι. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε την υπερλιπιδεμία σε αυτόν τον ασθενή και ίσως διαφορετικά σε κάποιον αντίστοιχο 50 που είναι ελαφρώς ψηλές οι τιμές της χοληστερόλης του, αλλά γυμνάζεται, έχει ένα υγιές lifestyle, καθαρές οι καροτίδες του, δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Έτσι όλα αυτά μας βοηθούν να κάνουμε αυτό που λέμε διαστρωμάτωση κινδύνου για τον κάθε ασθενή. Μάλιστα. Κάποιες φορές ακούμε την τοποθέτηση απειδηνωτή. Σωστά. Ακόμα και βηματοδότη. Ναι. Και το παίρνουν αυτό. Το απειδηνωτή. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Αυτές είναι δύο συσκευές παρόμοιες. Ναι. Ο βηματοδότης είναι μία συσκευή που εργάζεται μόνο όταν η καρδία το χρειάζεται και εργάζεται. Ο απειδηνωτής. Ο βηματοδότης. Ο βηματοδότης, ναι. Και εργάζεται όταν η καρδία συγκεκριμένα. Δεν λειτουργεί φυσιολογικά και έχει χαμηλούς παλμούς. Όταν η καρδιακή συχνότητα είναι χαμηλή, όταν η καρδία, όταν εκφυλιστεί το ηλεκτρικό σύστημα της καρδίας και η καρδία δεν μπορεί να εξωθήσει το περιεχόμενο της και έχει πολύ χαμηλούς παλμούς, εργάζεται ο βηματοδότης και κρατά τους παλμούς μας σε φυσιολογικά επίπεδα. Ο απεινιδωτής είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή
του βηματοδότη, μπορεί να λειτουργήσει και σαν βηματοδότης, δηλαδή να δώσει ρυθμό στην καρδία όταν υπάρχουν σοβαρής μορφής βράδυ καρδία, αλλά παράλληλα μπορεί να δώσει και αυτό που λέμε σοκ, αυτή την ηλεκτρική εκένωση, η οποία συμβαίνει σε σοβαρές ταχυαρυθμίες, δηλαδή σε περιπτώσεις που η καρδία χτυπά πάρα πολύ γρήγορα και είναι επικίνδυνη. Ο απεινιδωτής δρά με δύο τρόπους. Μπορεί ενδογενώς να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα που ονομάζεται αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση και να αναστρέψει την αριθμία. Και αν δεν αναστρέφεται η αριθμία, μπορεί να δώσει αυτό που λέμε το ηλεκτροσοκ. Ξέρετε, κυρία Λαζαρίδου μου, στους δημόσιους χώρους πλέον, από μια χωρητικότητα και πάνω, είναι υποχρεωτική η παρουσία απεινιδωτή, παραδείγματος χάρη στα γήπεδα, σε συναυλίες. Σε μεγάλες εταιρείες, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό που εμφυτεύουμε εμείς οι καρδιολόγοι, αυτόν τον απεινιδωτή. Σώζει ζωές αυτό. Αν κάποιος πάθει αυτό που λέμε καρδιακή ανακοπή σε έναν δημόσιο χώρο, το εξειδικευμένο προσωπικό θα φέρει τον απεινιδωτή, θα το ενώσει και θα πατήσει το κουμπί. Ναι, και θα, αν χρειαστεί, θα του δώσει ηλεκτροσοκ. Αυτόν κάνει ο εμφυτεύσιμος απεινιδωτής που βάζουμε και εμείς οι καρδιολόγοι. Και αυτό το βάζουμε συνήθως σε ασθενείς που είναι υψηλού κινδύνου για σοβαρές αριθμίες των απεινιδωτή και στους οποίους η δύναμη της καρδίας τους είναι χαμηλή. Το βηματοδότη, ο βηματοδότης είναι πιο απλή συσκευή. Τον τοποθετούμε όταν η παλμή είναι πολύ χαμηλή και θέλουμε να δώσουμε ένα έναυσμα στην καρδιά και να διατηρήσουμε τους παλμούς σε φυσιολογικό επίπεδο. Κάποιος μπορεί να βάλει βηματοδότη, αλλά να λειτουργεί η καρδιά του, παραδείγματος χάρη σε 70 παλμούς, με τον δικό της ρυθμό. Και ο βηματοδότης θα λειτουργήσει μόνο εάν η καρδιά πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο. Μάλιστα. Αν η καρδιακή συχνότητα πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ρυθμίζει ο ηλεκτροφυσιολόγος, ο αριθμολόγος που τοποθετεί Μάλιστα. τον βηματοδότη. Μάλιστα. Τώρα, πώς γίνεται ο καθετηριασμός καρδιάς, πώς γίνεται? Ο καθετηριασμός καρδιάς, συχνά αυτό. Ναι, ναι, ήταν μια επανάσταση στην καρδιολογία, είναι αυτό που σώζει ζωές καθημερινά. Βασικά, ο καθετηριασμός καρδιάς είναι μια επεμβατική διαδικασία, στην οποία οι επεμβατικοί καρδιολόγοι μπαίνουν από την αρτηρία του χεριού, συνήθως. Παλιά γινόταν από το πόδι, τώρα στη συντριπτική πλειοψηφία. Θυμάμαι το πόδι, θυμάμαι το πόδι, ο πατέρας μου κάποτε. Όταν άρχισε γινόταν από το πόδι, αλλά τώρα πλέον γίνεται από το χέρι, γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η αποκατάσταση μετά τον καθετηριασμό, η κινητοποίηση κτλ. Ναι. Οπότε με κάποιους ειδικούς καθετήρες οι επεμβατικοί καρδιολόγοι μπαίνουν και σπρώχνουν τους καθετήρες μέχρι να πάνε στα αγκαία της καρδίας. Εκεί έχει μια ουσία που είναι σκιαγραφική. Αυτή η ουσία είναι σκιαγραφικό, διαχέεται στα αγκαία. Έτσι, αν υπάρχει κάποια απόφραξη στο αγκείο ή κάποια σοβαρή στένωση, το βλέπουν, αξιολογούν το ποσοστό της στένωσης, ενημερώνουν τον ασθενή, ο οποίος δεν είναι αναισθητός, δεν δίνουν ολική αναισθησία, και αν χρειάζεται, τοποθετούν αυτό που λέμε το stent. Εντάξει, το οποίο βασικά στην αρχή φουσκώνουν ένα μπαλόνι, το οποίο ανοίγει την αρτηρία και στη συνέχεια τοποθετούν το stent, το οποίο την κρατά ανοιχτή. Πρέπει να πούμε αυτό που είπα πριν, ότι ο καθετηριασμός δεν γίνεται κάτω από ολική αναισθησία, δίνουν μόνο τοπική αναισθησία στο σημείο που θα μπουν, στο σημείο της ένεσης. Και είναι μια διαδικασία η οποία πλέον έγινε ρουτίνα, δηλαδή τα νοσηλευτήρια την κάνουν. Και έτσι για να τελειώσουμε, γιατρέ μου, τα λέτε τόσο όμορφα, τόσο ωραία, πραγματικά συγχαρητήρια. Ξέρετε, είμαστε πολύ περήφανοι που έρχονται οι νέοι μας εδώ. Πολύ περήφανοι, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε, είναι μεγάλη ευχαριστήση για εμάς να βρισκόμαστε, κυρία Λαζαρίδου. Είστε σπουδαίοι, πραγματικά. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Θέλω να μου πείτε και το τέλος, έτσι, τι κάνουν το bypass? Τον bypass το κάνουν οι καρδιοχειρούργοι. Αυτή είναι άλλη ειδικότητα από τους καρδιολόγους, με τους οποίους βέβαια συνεργαζόμαστε όμως πολύ στενά. Οι καρδιοχειρούργοι είναι χειρούργοι που έχουν κάνει ειδικότητα στην καρδιοχειρουργική. Δεν είναι καρδιολόγοι όπως τους καρδιολόγους που βάζουν τα stent. Bypass θα κάνει κάποιος ασθενής αν έχει πολλές και σοβαρές στενώσεις στα αγκεία της καρδιάς. Και για να μην γεμίσουμε αυτόν τον ασθενή με stent, οι μελέτες δείχνουν ότι αν κάνουμε αυτό, την επέμβαση των bypass που είπατε, την αορτοστεφανία, παράκαμψη όπως ονομάζεται στα ελληνικά, ότι υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες μακροπρόθεσμης επιβίωσης. Το τι γίνεται βασικά, οι καρδιοχειρούργοι παίρνουν μοσχεύματα είτε από τα πόδια είτε από τις αρτηρίες όπως τις εσωμαστικές
και συνδέουν το υγιές κομμάτι της αορτής με το υγιές κομμάτι του αγγείου. Όπως λέει και η λέξη bypass, κάνουν μια παράκαμψη. Δηλαδή, όπως είναι η στένωση, κάνουν μια παράκαμψη και συνδέουν το υγιές κομμάτι με υγιές κομμάτι. Ουσιαστικά παρακάμπτουν τη στένωση. Έτσι, το αίμα πάει από υγιές σε υγιές μέσω των μοσχευμάτων που τοποθετούνται. Έτσι, φάνηκε για κάποιες περιπτώσεις ότι μακροπρόθεσμα είναι καλύτερη η επιβίωση με αυτού του την επέμβαση παρά αν βάλουμε, ας πούμε, στον ασθενή στέν σε όλες τις αρτηρίες. Θα τα δείτε εσείς πρώτα, βέβαια, και μετά θα το στείλετε στο, ναι, για bypass, έτσι δεν είναι, στο χειρούργο. Πρώτα θα κάνει καθετηριασμό, ανάλογα με τα ευρήματα του καθετηριασμού. Αν χρειάζεται αυτή η επέμβαση του bypass, θα συνεδριάσουν οι επεμβατικοί καρδιολόγοι με τους καρδιοχειρούργους και θα αποφασίσουν τι είναι το καλύτερο για τον ασθενή. Και πάντα κάνουμε αυτό που είναι προς όφελος του ασθενή, όπως θα θεραπεύαμε κάποιο δικό μας άνθρωπο της οικογένειας μας, πάντα προσπαθούμε το καλύτερο και για τους ασθενείς. Λοιπόν, Θράσο Κωνσταντινίδη, είσαι στο Γεσί, γιατρέ μου. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για το λειτουργήμα που επιλέξετε να κάνετε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα σας έχουμε και το αρχά στο χειμώνα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σε εσάς. Καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της υπέροχης εκπομπής μας, έτσι να το πω πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ που ήταν μαζί μας ο γιατρός Κωνσταντινίδης και μας τα είπε τόσο ωραία. Να έχετε κι εσείς ένα καλό καλοκαίρι, μια γερή καρδιά, να προσέξουμε την καρδούλα μας, γιατί όπως έχω πει είναι το πιο όμορφο όργανο του ανθρώπου. Γεια και χαρά. Ο Θεός μαζί σας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή χορηγεί το Nurofen Express. Αφήστε τον πόνο σε μας. Η κάθε κατάσβεση, η κάθε διάσωση σε παίρνουν πίσω σε εκείνη την πρώτη στιγμή που σε έκανε να καταλάβεις ότι αυτό το επάγγελμα είναι για σένα. Αυτή η πρώτη σου ανάμνηση σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις με θάρρος, να βοηθάς, να εκπαιδεύεσαι. Αυτή και όλες σου οι αναμνήσεις σε κάνουν πυροσβέστη.